Δύο ορφανά DNA, ένα από το 2018 σε μια εκδήλωση μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και ένα από τη μάσκα ενός εκ των δύο ληστών των ΕΛΤΑ στα Βραχνέικα πριν από ένα χρόνο, οδήγησαν στη σύλληψη των 7 κατηγορουμένων στην Πάτρα. Ρωτούσα τι είναι και μου λέει ελάτε κάτω και μου είπαν ότι κάνει έλεγχο για ναρκωτικά. Η εισαγγελία πατρών τους άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εγκληματική οργάνωση, ληστείες, κατοχή ναρκωτικών και εκρηκτικών. Είναι κακουργηματικές οι διώξεις, όχι ένα κακουργήμα. Και για τους 7. Ναι, και για τους 7. Υπερβολική και η δίωξη και υπερβολική και η δικογραφία. Είναι μια βαριά δικογραφία με εξαιρετικά βαριά δίωξη. Θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα μέχρι να ολοκληρώσουμε τη δικογραφία. Στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη, καθώς συγκεντρώθηκαν άτομα τα οποία ήθελαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους 7 συλληφθέντες. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει οι σημειώσεις που βρέθηκαν στα κρυσφύγετα των κατηγορουμένων, όπου υπήρχαν οδηγίες για τα χτυπήματα που σχεδίαζαν. Στην οδό θερμοπυλών της Πάτρας βρισκόταν ένα ακόμα κρυσφύγετο της εγκληματικής οργάνωσης. Από το σημείο αυτό, μια τράπεζα, ένα υποκατάστημα των ΕΛΤΑ και ένα σούπερ μάρκετ απέχουν απόσταση μόλις 1 χιλιόμετρου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι άλλο. Mm-hmm. Πρόκειται όμως για μια πολύ σημαντική εξάρθρωση, γιατί αυτοί οι εγκληματίες εκεί πέρα είχαν κάνει πολλές ένοπλες ληστείες, είχαν θέσει σε κίνδυνο πολλές ανθρώπινες ζωές. Γίνεται κάποια έρευνα να δούμε αν εμπλέκονται και σε επιθέσεις εναντίον αστυνομικών στόχων. Τους οποίους είχαμε το τελευταίο διάστημα. Εν τω μεταξύ, 6 από τους 7 κατηγορούμενους πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ η νεαρή γυναίκα θα απολογηθεί τη Δευτέρα.